Νομίζω ότι η σημερινή σου παρουσία είναι μια δυναμική παρουσία. Καταρχήν, δημάρχη, να σα ευχαριστήσω εκ των προτέρων για αυτήν την συμβολή σα. Η Επιτροπή πάει μπροστά και ο Δήμαρχος πάει δίπλα μας. Πάντα. Αυτό που απονομήσαμε στις δύο τελευταίες συναντήσεις με τον αρμόδιο υπουργό ήταν μια κοροϊδία, όχι μισή ολόκληρη κοροϊδία. Θα δώσω το λόγο όμως σε δύο ανθρώπους, οι οποίοι τυχαίνουν να είναι και στην Επιτροπή των Συμβουλευτικών, στο Ζήνη του Αχιλλέα, και συνεχεία στον Βρέμπο τον Ρέστο, οι οποίοι παρόλο που είναι στην Επιτροπή, είναι και δεδομένοι του σεισμού και οι δύο έχουν κόκκινα σπίτια. Για να μας πούν την αλήθεια. Για να μας πούν την αλήθεια, σε ποιο στάδιο βρίσκονται και οι δύο. Σε ποιο στάδιο των διαδικασιών, σε ποιο στάδιο, ειδικά ο ένας ο Γκρέμος ο Ρέσης που είναι εδώ και πάνω και η Συντροπή, έχει φτάσει κατά έμιση να φτιάξει το μισό σπίτι. Ο Αχιλλέας, ο ΣΥΡΙΖΑΣ, στην τελευταία μας συνάντηση με τον αρμόδιο υπουργό και μπροστά μας τώρα και στην Επιτροπή και παρόντος και ενός πολιτικού μηχανικού, ο οποίος είναι εδώ από τον τόπο μας, στον Ραδάς ο Γιώργος, ο οποίος θα το δώσουμε και αυτόν τον λόγο συνέχεια. Γιατί νομίζω υπάρχει άλλος Γιώργος που υπάρχει άλλος παιχνός μου. Γιώργος Μπούρινος, ποιος είναι. Μανιακός Νίκος. Πάρε τον λόγο, γιατί εσείς ορίζετε πρέπει να έχετε άμεση επαφή με εκείνος, έτσι. Άμεση επαφή στο τηλέφωνο, όπου δεν τους σηκώνουν ποτέ, έτσι. Έτσι, πράγμα δεν τους σηκώνουν ποτέ. Θα δώσω καταρχήν τον λόγο στον Βλέπο, ο οποίος έχει φτάσει κατά ίμιση στο σπίτι του να το έχει αποκοιμήσει και συνεχεία στον Αχιλλέα του ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος έχει και κόκκινο σπίτι και πληγωμένη πίεση. Ευχαριστώ.